παιχνίδι για το Champions League, το οποίο είχε μια πραγματικά συγκλονιστική εξέλιξη, απρόσμενη. Έπαιζε λοιπόν Μέρι, η Σεβίλη με την Λίβερπουλ. Εντάξει, τώρα μην αναλύσουμε ποδοσφαιρικά τα πράγματα, η Λίβε, Λίβερπουλ καλύτερα. δεν είναι στα καλύτερά τη, αλλά ξεκινάει το παιχνίδι και είναι καταιγιστική. Κερδίζει 3-0 στο 30 και το Λίβερ παιχνίδι Λίβερ. τελειώνει 3-3. Ξεκινάει το στο δεύτερο ημίχρονο η Σεβίλη, τρένο και εσωφαρίζει στο 94. Το Κανείς... κρίσιμο σημείο είναι κάτι που είπε αυτό ο κύριο που βλέπετε, ο προπονητή τη Σεβίλη, στου παίχτε του στο ημίχρονο. Κανεί δεν μπορούσε λοιπόν να φανταστεί τι κρυβόταν πίσω από αυτή την εμφάνιση τη Σεβίλη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο κύριο λοιπόν αυτό αυτός που βλέπουμε είναι ο Εντουάρτο Μπερίτσο, είναι ο προπονητή τη Σεβίλη. Μπήκε λοιπόν στα αποδητήρια σύμφωνα με όσα τουλάχιστον αναφέρουν τα ισπανικά μέσα και αποκάλυψε στου παίχτε του ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη. Εκείνη λοιπόν για να τον στηρίξουν, για να παίξουν για τον προπονητή τους. Βγήκαν στο γήπεδο σαν καμικάζι, διέλυσαν τη Λίβερπουλ, κακά τα ψέματα, ανέτρεψαν εν μέρη το, το σκορ. Ε, το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια ακόμα παράμετρος εδώ. Η Μπαρτσελώνα, ε, θυμόμαστε όλοι ότι ο πρώην προπονητής της, ο Βιλανόβα, Είχε αντιμετωπίσει ένα αντίστοιχο πρόβλημα. πρόβλημα. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν, προσφέρθηκε να διαθέσει το ιατρικό της προσωπικό που έχει εμπειρία για να χειρουργήσει τον Περίτσο σε μια σπάνια κίνηση. Ε, και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το θέμα είναι σήμερα κορυφαίο, κορυφαίο, κορυφαίο θέμα στην αθλητική. Να πάει καλά ]ς... ο άνθρωπος, 47 ετών είναι, ε, και είναι ένα πρόβλημα που οφείλει να το ξεπεράσει και νομίζω θα τα καταφέρει. Πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, επιστρέφοντα εδώ.